Για να δούμε. Τώρα αυτά είναι τα γυρίσματα. Είναι η μάγια η μέλισσα στο τουαλέτα όμως. Έλα, ξαναβάλω το πρίβο. Θα το πάρω το κομματάκι. Έλα, μία, μία. Μπορεί να έχει το φλουρίδι. Από ό,τι κατάλαβα, τα υπόλοιπα μέλη της band. Της επιτροπής. Όχι, του συγκροτήματος. Δεν μπορεί να είναι. Του κάνανε έκπληξη. Ναι, του κάνανε έκπληξη, αλλά το ήξερα και δική μας εκεί πέρα όλοι. Τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά είναι τώρα γιατί μαλώνατε εσείς οι δύο όταν βλέπαμε. Εμείς μαλώνουμε συνέχεια. Ο Στέφανος με τη Σάσα. Για ποιο πράγμα, παιδιά. Κάτι ναι, γιατί πώς θα έλεγα. Θα γίνει live. Είπε για τα γυρίσματα. Το Rising Star, από ό,τι ξέρουμε, είναι μόνο live. Ναι. Εντάξει, είναι οι πρόβες, είναι. Μπορεί, ναι, να, αλλά... μπορεί να έχουν insert ναι, κάποια βιντεάκια. Δεν το ξέρω. Δεν παίζουν κάποια παρουσιάσεις των κριτών που μιλάνε κτλ. Θα παίξουν και τέτοια βίντεο. Είναι μόνο live, παιδιά. Καλά, στέλνει επεισόδιο, δεν το γνωρίζω. Και φωτογραφίες εδώ όλοι οι κριτές. Παιδιά έχουν δέσει αυτοί πριν ξεκινήσουν. Είναι pre-casting λοιπόν. Ναι. Α, μπράβο, εντάξει, είναι pre-casting. Γιατί είναι live και έχει πάνω όλα αυτά. Τα λέει η Ελεάνα, τα που είμαι τώρα ηρέμησες. Ναι, βάλε μου χέρι, εντάξει σας. Εντάξει σας, Σούλη μου, εντάξει σας, Σούλη μου, εντάξει σας, Σούλη μου, που τι θα σημαίνει. Πίσω από τη δέσμη να τον βλέπουμε πια, ούτε στις φωτογραφίες. Τι έχει δυνατήσει και να τον βλέπουμε. Συγχαρητήρια Γιώργο, έσκησες και στο άλλο, άντε να πάει και αυτό καλό. Ωραία, πότε ξεκινάει τελικά αυτό. Έγραψε και στο Instagram, ήρθα για να φέρω Lucky Rising. Α, ωραία, ωραία. Το περιμένουν πάρα πολύ το Rising Star πάντως, παιδιά. Ωραία. Μέσα Δεκέμβρη. Εδώ, η κυρία τα ξέρει. Ναι, ναι, αφού είχαμε πει ότι θα είναι πριν, μια εβδομάδα πριν.